μια δέσμευση απέναντι στο έθνος, απέναντι στους προγόνους, αλλά απέναντι και στις πολιτικές μας δεσμεύσεις που αναλάβουμε πριν συγκροτήσουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ήταν μια δέσμευση που περιλάβαμε στην ιδρυτική διακήρυξη των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να φτάσουμε στη συζήτηση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος δεν θα κατέχεται από μνημόνια, ενός προϋπολογισμού που δεν θα υποδεικνύεται από τους πιστωτές, ενός προϋπολογισμού που θα ανακτά την εθνική κυριαρχία της χώρας. Και σήμερα κάνουμε πράξη, λοιπόν, αυτή την υπόσχεση προς την πατρίδα και προς τους Έλληνες πολίτες. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ενός ελεύθερου κράτους μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση. Και δεν είναι μόνο η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Αυτή τη χρονιά, ξεκινώντας από την Πέμπτη, με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το Υπουργείο Ενέργειας, η Ελλάδα πλέον είναι ελεύθερη να εκμεταλλευτεί τον εθνικό της πλούτο και ιδιαίτερα τον υποθαλάσσιο και υπόγειο πλούτο με συμφωνίες για το φυσικό αέριο που θα αλλάξουν εντελώς τη μορφή της χώρας. Και γίνεται πραγματικότητα αυτό με τη δεδομένη χρονική συγκυρία που η Ελλάδα απαλλάσσεται από τις αποκυκλωτικές συμβάσεις και η εξέλιξη αυτή εξυπηρετεί μόνο τα ελληνικά συμφέροντα. Από το βήμα αυτό είχαμε μιλήσει για την εκμετάλλευση των ελληνικών αποθεμάτων που θα αξιοποιηθούν από την Ελλάδα και όχι από κάποιο σχήμα εκχώρησης δημόσιας περιουσίας μέτρα του Λουξεμβούργου, όπως είχε προσυπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Στόχος απαραίτητος των δανειστών. Ήταν ο κύριος στόχος που η Ελλάδα μπήκε στην κρίση, ήταν ο κύριος στόχος που δέχθηκε η Ελλάδα στα μνημόνια. Και αυτή η ιστορική στιγμή προετοιμάστηκε προσεκτικά από την κυβέρνηση, από το σύνολο της κυβέρνησης, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και θέλω να συγχαρώ το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης για αυτό το αποτέλεσμα, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το Υπουργείο Εξωτερικών, διότι η θέση πλέον της χώρας έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τη θέση του 10, του 12, ακόμα και του 14. Η Ελλάδα με διμερείς και τριμερείς και τετραμερείς συμφωνίες μέσω της Κύπρου, στο νότο με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο βορρά με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, από μέρος του προβλήματος έγινε άξονα σταθερότητος και η λύση. Πλέον έχουμε δέσεις συμμαχίες που βοηθούν τη μετεξέλιξη της χώρας σε έναν ενεργειακό κόμπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη συζήτηση της στρατηγικής συμφωνίας με την Ελλάδα, έβαλε τη χώρα μας στο λεγόμενο Plan A, που σημαίνει ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί τον πρώτο και κύριο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή όσον αφορά την ενέργεια. Σε λίγο καιρό θα προχωρήσει ο αγωγός σύνδεσης των αποθεμάτων από την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ μέσω της Κρήτης και της Δυτικής Ελλάδος, ενός αγωγού που θα ανατρέψει τη γεωπολιτική κατάσταση της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Ήδη στην Αλεξανδρούπολη χτίζεται η κύρια τράπεζα αποθεμάτων ενέργειας που θα βοηθήσει την απεξάρτηση της Ευρώπης από το μονοπόλιο της ενέργειας μέχρι τώρα. Και αυτό σημαίνει επενδύσεις από εταιρείες όπως η ExxonMobil, η Total, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία δηλαδή. Σημαίνει ασφάλεια για τη χώρα. Σημαίνει πλέον το πέρασμα σε μια καινούργια εποχή. Αυτές οι συμμαχίες έγιναν κατόπιν αποφάσεως της κυβέρνησης με πολλή δουλειά, με κόπο, με εμπλοκή των ενόπλων μας δυνάμεων που παρόλη την πίεση που αισθανθήκαν, που δεχθήκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα στελέχη τους μείναν όρθιες και πλέον η Ελλάδα είναι σε θέση να μπορεί να διεξάγει ασκήσεις στην πολεμική της αεροπορία με καλεσμένο το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες. Πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσω ότι όλη αυτή η πολιτική είναι αυτή που θα οδηγήσει στην έξοδο από την οικονομική κρίση. Αλλά η οικονομική κρίση δεν ήταν μόνο αυτή που έπληξε τους Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Η οικονομική κρίση είναι αυτό που αντιληφθεί ο κάθε και ο τελευταίος πολίτης, ήταν μόνιμα και κρίση ηθικών αξιών. Ποτέ δεν ήταν οικονομικό το πλιάτσικο στον έρανο για τον καρκίνο από τον Ερυθρό Σταυρό. Οι σκανδαλώδεις τροπολογίες προς όφελος των πολυεθνικών του φαρμάκου. Τα δεκάδες εκατομμύρια μέσω των εικονικών δομολογίων σε εκδότες και δημοσιογράφους της διαπλοκής για να σιωπούν και να συγκαλύπτουν. Ενώ αντίθετα αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να κατευθυνθούν στους πολίτες για τη δημόσια υγεία. Ποτέ δεν ήταν ζήτημα οικονομικό υπερτιμολόγηση των δημοσίων έργων που τροφοδοτούσαν την αντιδημοκρατική διαπλοκή των βασικών μετόχων. Βασικοί μέτοχοι που εξαφανίστηκαν κατά τα τελευταία 4-7 χρόνια που έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Ποτέ δεν ήταν ζήτημα οικονομικό ιδιοχέτευση στο 4% των ετούτων του 50% των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΠΟΔΟΕ, αποκλείοντας τους έτοιμους επιχειρηματίες, βάζοντας έτσι βόμβα στα θεμέλια της πραγματικής ανάπτυξης και του υγιούς ανταγωνισμού που δημιουργεί προκοπή και θέσεις εργασίας του επιχειρήν. Θα πρέπει κάθε Έλληνας πολίτης να αντιληφθεί ότι αυτός που συμμετέχει σε συμμορίες κατά σπατάλης ευρωπαϊκών πόρων δεν θα επενδύσει ούτε ένα ευρώ στην πραγματική οικονομία. Και η ανηθικότητα αυτή μετατρέπεται σε εθνικό κίνδυνο, βλέποντας τα δισεκατομμύρια που κάποιοι στέρισαν από την εθνική άμυνα για να γεμίσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην Ελβετία. Λογαριασμούς που σήμερα αποκαλύπτονται με τη συμβουλή αυτής της κυβέρνησης. Επέρχεται συμφωνίες που από το Υπουργείο Άμυνας καταγγείλαμε 18 ίδιες συμφωνίες, όχι κατόπιν εορτής, αλλά την ώρα που γινόντουσαν. Και σήμερα η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της, έχοντας τιμωρήσει πολιτικούς για πρώτη φορά με την κατηγορία του ξεπλήματος χρήματος. Πολιτικούς που λέγανε ότι καλύπτονται από την παραγραφή. Επί δεκαετίες όμως δεν υπήρχε μόνο συγκάλυψη από τους θεσμούς της δημοκρατίας που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να λειτουργούν ως αντίσωμα στην ανηθικότητα της πολιτικής εξουσίας. Υπήρχε ευθεία πολεμική σε όποιον τολμούσε να αντιδράσει. Σωρία συκοφαντικών δημοσιευμάτων μέσα από δημοσιογραφικούς οργανισμούς που τρεφόντουσαν από δάνεια παράνομα τραπεζών. Μέσα από business πολιτικών, όποιος στεκόταν στόχος για την κατασπατάληση της πατρίδας και της εθνικής οικονομίας, τον εξαφάνιζαν με συκοφαντικές καμπάνιες που σήμερα από ορισμένα μπλοκ συνεχίζονται εναντίον της κυβέρνησης. Μετέτρεψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις την Ελλάδα από κυρίαρχη δύναμη σε απικία χρέους, μόνο και μόνο για προσωπικό τους όφελος, και παρέμειναν ατιμόρυτοι επί δεκαετίες. Και βλέπω σήμερα έκπληκτος αυτούς που καταδίκασαν τη χώρα σε απαξίωση και προκάλεσαν μια ιδιότυπη γενοκτονία να φορούν τη μανδύα του πατριώτη, προκειμένου να διασωθούν και να εξαπατήσουν ακόμα μια φορά τους Έλληνες πολίτες. Εκείνους που δημιούργησαν το τεράστιο θέμα του εθνικού προβλήματος της Μακεδονίας, παραδίδοντας το γεωγραφικό προσδιορισμό Βόρεια Μακεδονία και πηγαίνανε με τα αεροπλάνα του Χριστοφοράκου στα Σκόπια για να κάνουν business με πετρέλαια, να έρχονται τώρα και να χρησιμοποιούν το εθνικό και μείζον θέμα ως φερετζέ για την ανηθικότητα και την αντεθνική τους δράση. Οι χειροκροτητές του Κώστα Σιμίτη, οι συνοδοιπόροι του Γιώργου Παπανδρέου, μετατρέπονται τάχα σε εθνικόφρονες για τις ανάγκες του ρόλου τους, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από την επάνωδο στην εξουσία και την εξασφάλιση ατιμωρησίας των συμμοριών που τους υποστηρίζουν. Άνθρωποι που χρέωσαν και χρεοκόπησαν το γέλος στα κόμματα, περνώντας αφιδώς τα ανασοδάνια εκατοντάδων εκατομμυρίων, σήμερα αλλάζουν αφημί. Ο σαλτιπάκι της πιάτσας έρχονται να μιλήσουν για δίθεν ελεύθερη οικονομία και ανάπτυξη. Πολιτικές δυνάμεις που στερούσαν από την αγορά και τις επιχειρήσεις χρηματοδότηση, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες λουκέτα και 1 εκατομμύριο ανέργους, την ίδια στιγμή εξασφάλιζαν αφιδώς χρηματοδότηση για τα κόμματά τους και τους κρατικοδίδους επιχειρηματίες που όχι μόνο χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις τους, αλλά έβγαλαν σε προσωπικούς λογαριασμούς τα χρώματα στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ακράτητα ότι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε ένα μέγιστο στόχο, τον οποίο είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρώσουμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο στόχος είναι η επάνωδος των ηθικών αξιών στο επίκεντρο της κοινωνίας. Είναι η τιμωρία εκείνων οι οποίοι καταλήφθηκαν το δημόσιο χρήμα. Φτάσαμε το 2010 με αυτές τις ανήθικες πρακτικές, όταν έσκησαν τα σουάπ του Σιμίτη για τα οποία ποτέ δεν λογοδότησε, αφού η κυβέρνηση Πανδρέου ουδέποτε έστειλε τα στοιχεία που ζήτησε η Κομισιόν για αυτή την πρακτική που κρίθηκε παράνομη, με αποτέλεσμα να θυσιαστεί η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Αυτό έκανε το παλιό πολιτικό σύστημα για να σωθεί η πατρίδα. Και βέβαια δεν το έκανε για να σωθεί η πατρίδα. Το έκανε για να σωθούν οι τράπεζες, οι δανειστές και οι ντόπιοι επίορκοι.
για να αποβληθεί η Ελλάδα ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μόνο αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε. Να καταστρατηγηθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την Ελλάδα με μέτρα τα οποία θα παραβίαζαν βάναυσα. Και ενώ άφησαν τη φορολογική επιβάρηση στους Έλληνες πολίτες σε ορισμένες περιπτώσεις στο 600%, στάθηκαν ανίκανοι να νοικοκυρέψουν το κράτος, διότι ποτέ στην πραγματικότητα δεν τους ενδιέφερε να σώσουν την ελληνική οικονομία. Απόδειξη είναι με στοιχεία. Το έλλειμμα του 10 ήταν 24 δισεκατομμύρια ευρώ, του 11-19, του 12-19,4, του 13-22 δισεκατομμύρια. Το έλλειμμα του 14 ήταν 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι παρότι άρμεξαν τη μεσαία τάξη και εξόντωσαν την εθνική αστική τάξη, στην ουσία εξακολούθησαν να κάνουν business με τη διαπλοκή για τους κρατικοδίαιτους, εξαναμίζοντας έτσι τις θυσίες του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν, που τάχα δεν γνωρίζουμε από οικονομικά, το 2016 επιτύχαμε τον πρώτο προϋπολογισμό. Ναι, τον πρώτο προϋπολογισμό της μεταπολεμικής Ελλάδος, με εξαίρεση το 1971, που δεν είχε ελλείμματα, που δεν παρήγαγε πια ελλείμματα και δεν είχε ανάγκη για δανεισμό, που δεν είχε ανάγκη για περαιτέρω εφησιακά μέτρα. Το 2017 και το 2018 φέτος είναι ακόμα μια τέτοια χρονιά. Και το 2019 προαιωνίζεται ακόμα μια χρονιά πλεονάσματος, όχι πρωτογενούς, αλλά δημοσιονομικού της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή δεν παράγει ελλείμματα πλέον η εθνική οικονομία. Καταφέραμε και αντιστρέψαμε την εικόνα, αφού παραλάβαμε εμείς με τη διακυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015, με αυτό το μείγμα 15% εξαγωγές και 85% εισαγωγές ως προς το ΑΕΠ. Σήμερα είναι 35% οι εξαγωγές και 65% εισαγωγές, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 45%. Δεν πετύχαμε όμως μόνο αυτό. Έπρεπε να ασχοληθούμε και με το ασφιχτικό πρόβλημα του δημοσίου εξωτερικού χρέους. Ακούω συνεχώς το επιχείρημα και δυστυχώς από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι προσθέσαμε δήθεν εμείς βάρος στην ελληνική οικονομία και στο δημόσιο χρέος. Πότε λέει 80, πότε 90, πότε 100 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, το επίσημο δελτίο του δημοσίου χρέους του Υπουργείου Οικονομικών το 2014 αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος ήταν 324 δισεκατομμύρια και 127 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο επίσημο δελτίο, 31/12/2015, ένα χρόνο μετά, αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος είναι 321.007 εκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια δηλαδή ευρώ κάτω. Ποιος πρόσθεσε, τι προσθέσαμε, όχι μόνο δεν προσθέσαμε, αλλά αφαιρέσαμε. Και ξέρετε που πήγαν αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν ήταν 86, τελικά ήταν 65. Ξέρετε που πήγαν, στο να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοοικονομική βόμβα των 85 δισεκατομμυρίων, η οποία είχε τοποθετηθεί, όπως είχε ομολογήσει ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου. Να αποτρέψουμε τη χρεοκοπία της χώρας, την οποία είχε μεταθέσει, όπως είχε αποκαλύψει ο κ. Κουκουλόπουλος στο ΜΕΚΑ το 2015, στο να πληρώσουμε δάνεια που είχατε πάρει εσείς με 4 και 4,5%, δηλαδή με ληστρικά επιτόκια. Και εμείς είχαμε πάρει τα χρήματα αυτά με πόσο τους εκατό, με 0,9, ούτε με 1% επιτόκιο. Με αυτά τα χρήματα αντικαταστήσαμε τα ληστρικά δάνεια που είχατε πάρει εσείς. Για την αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους θέσαμε το θέμα για που για πρώτη φορά οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν επικαλεστεί το 2014, δηλαδή τις αναστολές της καταβολής μέρους των δόσεων εξυπηρέτησης του χρέους, ώστε να αποκτηθεί δημοσιονομικός χώρος για κοινωνική πολιτική και για την πραγματική αύξηση του κοινωνικού πλούτου. Πράγμα που εφαρμόστηκε. Και επειδή γίνεται πολύ λόγος για την επιχειρηματικότητα, της οποίας η αντιπολίτευση θέλει να εμφανίζεται ως προστάτης, να αναφερθούμε στην αμήλικτη για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία πραγματικότητα. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έκλεισαν 130.000 επιχειρήσεις, περισσότερες από αυτές που άνοιξαν την περίοδο 2010-2014. Το αντίστοιχο στοιχείο για την περίοδο 2015-2017, ξέρετε τι δείχνει. Επιπλέον 30.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή άνοιξαν 30.000 περισσότερες από αυτές που έκλεισαν. Γι' αυτό και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και εγώ προσωπικά στηρίξαμε τη δύσκολη συμφωνία του 2015, που αποτελούσε όμως τη γέφυρα για να εκδιώξουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και όταν αλλάξαμε πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κάναμε κολοτούμπα. Ζητήσαμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός έκανε πάλι κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες το Σεπτέμβριο του 2015. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω εδώ να τονίσω ότι το καιρό της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, το λαός και το νέο λαός του Σαμαρά σας είχαν υποδείξει να εμφανίζεται ότι τα σκληρά προγράμματα λιτότητας είναι δική σας ιδιοκτησία.
Σας λέγανε οι δανειστές, εμείς παίρνουμε τα μέτρα, αλλά θα τα παρουσιάζαν δικά σας στον ελληνικό λαό. Και αυτό κάνατε. Το κάνατε χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχή, χωρίς δισταγμό. Την περίοδο 10-14 πήρατε μέτρα 65 δις ευρώ και μειώσατε το ΑΕΠ της χώρας κατά 25%. Ήσασταν οι νεκροθάφτες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Μετατρέψατε τις ηθικές αξίες της κοινωνίας μας, καταστρέψατε την εθνική αστική τάξη και περισσότερο την καταστροφική επιχειρηματική ελίτ που σας στηρίζει. Μάθατε να κυβερνάτε με πρόγραμματα όσο σας υπαγόρευαν. Δεν θα ξεχάσουμε τον κύριο Χατζηδάκη από αυτό το βήμα να λέει: αν είναι να μειωθούν οι συντάξεις, πείτε το μας για να διαμορφώσουμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακολουθούσατε εντολές χωρίς να παίρνετε εθνικές πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να θυμίσω ακόμα τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης στις 17 του 2016. Αν ο κύριος Τσίπρας έλεγε σκεφτούσαν τη χώρα και όχι πως θα χάσει εξωπρεπώς τις ερχόμενες εκλογές, θα χρησιμοποιούσε την υπέρβαση του στόχου του πλεονάσματος ως διαπραγματευτικό όπλο για να πετύχει λιγότερα μέτρα για το μέλλον. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχίζει. Αλλά δεν το κάνει πρώτον γιατί δεν ξέρει πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις και δεύτερον γιατί δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει μόνο το επικοινωνιακό σόου. Όμως κύριε Μητσοτάκη, η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Διαψεύδετε συνεχώς τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις σας. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες διαπραγματεύτηκε λέγοντας ότι το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα που καταφέραμε χάρη στην αγώγηση στήριξη του ελληνικού λαού, καθώς και η υγιής πλέον ελληνική οικονομία δεν χρειάζεται άλλο ηφαισιακό μέτρο όπως αυτό της μείωσης των συντάξεων. Και αυτό το πετύχαμε διότι κερδίσαμε το σεβασμό όλων. Διότι οι εταίροι μας καταλάβαν πως η κοινωνική ευαισθησία δεν είναι μειονέκτημα. Είναι όμως δράση συμμοριών που λιμώνονταν το δημόσιο πλούτο. Είναι αντιθέτως οι αφορμές που εσείς δώσατε, ενώ αυτή η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ποτέ. Κάνουμε λοιπόν πράξη. Όσοι είμαστε στις 21 Αυγούστου, οπότε και τερματίστηκαν οι σκληρές μνημονιακές δεσμεύσεις. Και εφαρμόζουμε μέτρα στήριξης των κοινωνικά ασθενεστέρων και θα το συνεχίσουμε, διότι ο ελληνικός λαός δικαιούται και το έχει ανάγκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα με επιτρέψετε τώρα να αναφερθώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στα Υπουργεία που έχουμε ευθύνη ανεξάρτητοι Έλληνες. Τα μακροοικονομικά στοιχεία τα έχουν αναλύσει οι υπουργοί. Με υπευθυνότητα αναλάβαμε την ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το αίσθημα ευθύνης έναντι του ελληνικού λαού. Οι ένοπλες δυνάμεις υπερασπίζονται καθημερινά τα εθνικά συμφέροντα. Και με δικαιοσύνη προσπαθούμε να λαμβάνουμε μέτρα που ξεκινούν από την αναγνώριση της ευθύνης που φέρουν οι αξιωματικοί μας μέχρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κατώτερα στελέχη. Εκεί που η ελπίδα παραμένει άζωση στα πρόσωπα των χιλιάδων στελεχών αλλά και των οπλητών που υπηρετούν με αυταπάτη στην πατρίδα. Το έχω πει πολλές φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω μέχρι να το επεδώσουμε όλοι ότι οι ένοπλες δυνάμεις απαιτούν εθνική πολιτική και ομοψυχία. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να είναι πεδίο συνεννόησης και συνένεσης όλων των πολιτικών ομάδων αυτού του κοινοβουλίου και όχι πεδίο αντιπαράθεσης και διαφωνιών, καθώς ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και παραμονεύει. Επιβάλλεται να βάλουμε τις ένοπλες δυνάμεις πλάι και έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν κάποτε, να ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου Υπουργείου και από την αντιπολίτευση. Επιβάλλεται να απομονώσουμε τις ακραίες και μίζερες φωνές μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων από όπου και αν προέρχονται. Δεν είναι στις προθέσεις μου να μπω σε αντιπαράθεση με τις θέσεις που εκφράζονται τελευταία από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί πιστεύω στη συνεννόηση των εθνικών θεμάτων και η διάθεση κονδυλίων για την άμυνα συνιστά ένα σημείο εθνικού ενδιαφέροντος. Σεβόμενος όμως τα χρήματα του ελληνικού λαού για το πού αυτά κατευθύνονται, θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένα γεγονότα. Για να γίνει αντιληπτό προς όλους σε αυτή την αίθουσα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και παραλάβαμε στον χώρο της εθνικής άμυνας και τα τελευταία έτη. Παραθέτω λοιπόν τα παρακάτω στοιχεία. Στην κατηγορία των αποδοχών, οι κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία 9 με 15 μείωσαν τις αποδοχές κατά 35% περίπου, οδηγώντας το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων στις συνθήκες εξαθλίωσης. Όσον αφορά το λειτουργικό σκέλος του υπροπολογισμού, είτε τις δαπάνες για καύσιμα, τρόφιμα, στρατευσίμων, συντηρήσεις, η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη, καθώς η μείωση του προπολογισμού του έτους 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο του έτους 2009 προσεγγίζει το 60%. Στα εξοπλιστικά, η μείωση του εν λόγω χρονικού διαστήματος κοιμάθηκε σε ποσοστό περί του 68%. Συνοπτικά δηλαδή, η μείωση του προπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την περίοδο 9-15 υπερεύαινε το 50% και σε απόλυτες τιμές ξεπερνούσε τα 3,2 δις ευρώ, καθώς από 6,5 δις το 9 κατρακύλησε τα 3,2 δις το 15, καθιστώντας μεταξύ των άλλων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
πρωταγωνιστή των περικοπών και ιδίως μεταξύ των Υπουργείων Μεγάλου Μεγέθους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσω κάτι παρά μόνο το ότι αν κρατήθηκε και κρατείται ψηλά η άμυνα και το αίσθημα ασφαλείας για τον ελληνικό λαό, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο υψηλό φρόνημα και το είδος του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι ενάντια σε κάθε περικοπή προασπίζονται με αίσθημα υπέρτατης ευθύνης στην ακεραιότητα της χώρας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεσμεύτηκα πέρσι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια από αυτό το βήμα, ότι οι εποχές των πειραματισμών, των αυθαιρεσιών και δίχως σχεδιασμού περικοπών στα κονδύλια για την άμυνα θα αποτελούν παρελθόν με την παρούσα κυβέρνηση. Οι εποχές της διαρκούς αναστάτωσης και του άναρχου σχεδιασμού, με τις περικοπές εκατοντάδων εκατομμυρίων από τη μια μέρα στην άλλη, έδωσαν χώρα στην εποχή της ηρεμίας, της ισορροπίας και του ορθού και έγκαιρου σχεδιασμού. Αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλαμε όλοι μαζί, με τη βοήθεια βεβαίως και του Υπουργείου Οικονομικών, ήταν να σταθεροποιηθεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου τα τελευταία έτη σε επίπεδα περί τα 3,15 δισεκατομμύρια, ώστε να μπορούμε να σχεδιάζουμε τις μελλοντικές μας ενέργειες. Με μεγαλύτερη ένταση, ωστόσο, δρομολογήθηκαν από την πρώτη στιγμή ενέργειες μερίνου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη η δυνατή εκμετάλλευση των διαθεσίμων κατά περίπτωση πόρων, με απόλυτο σεβασμό στα χρήματα του Ελλήνου φορολογούμενου. Στο σημείο αυτό, θα σας πω ότι βρήκαμε κατατεθισμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες 460 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά από τους λογαριασμούς των FMS. Χρήματα τα οποία δεν εισπράτανε ούτε ένα δολάριο τόκο επί 12 χρόνια. Και με διαγωνισμό αυτή τη στιγμή εισπράττουμε 8 εκατομμύρια τόκους από τα χρήματα αυτά των κοινών προγραμμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μέρος των χρημάτων αυτών πληρώνουν τις ανάγκες που έχουμε στα εξοπλιστικά μας συστήματα. Παράδοξο με ένα αληθινό δε στην περίπτωση ειδικά των πιστώσεων για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Με το 1/3 των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2011, καταφέραμε και πετύχαμε πέρσι κάλυψη περισσότερων αναγκών, καθώς με προϋπολογισμό ύψους 474 εκατομμυρίων πετύχαμε ανάλωση 472 ή 99,55%. Την ίδια ώρα που το 2011 η πιστώση του προϋπολογισμού για εξοπλιστικά ήταν 1,6 δις και η αντίστοιχη απορρόφηση 360 εκατομμύρια. Η συνταγή αυτονόητη και βασισμένη στην κοινή λογική για εμάς, ξένη ωστόσο στους παλαιότερους κομματικούς μηχανισμούς. Σεβασμό στον άνθρωπο, στους ανθρώπους του Υπουργείου, στους υπηρεσιακούς παράγοντες που πονάνε και νοιάζονται το Υπουργείο σαν το σπίτι τους. Τους εμπιστευθήκαμε, τους δώσαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και αυτοί έφεραν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρακολουθώ τελευταία μια ρητορική από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης που ως επίκεντρο της επιχειρηματολογίας έχει την υφαρπαγία της ΣΕΠΕΣ των 10 πολιτών και την ενίσχυση του ενός, με περιορισμένη μάλιστα επίδραση στην ανάπτυξη. Δεχόμαστε με αγάπη τη μορφή ότι ενισχύουμε μόνον έναν εκ των 10 συμπολιτών μας και μάλιστα τον πιο αδύναμο, όπως ομολογείται. Δεδομένων όμως των συνθηκών παραλάβαμε, αυτό μπορούμε για αρχή. Σίγουρα θα θέλαμε να βοηθήσουμε περισσότερους από αυτούς και θα το κάνουμε οπωσδήποτε στα επόμενα χρόνια που έρχονται. Δεν δεχτήκαμε ποτέ, ούτε θα δεχτούμε να ενισχύουμε ένα συμπολίτη μας που θα έχει ονοματεπώνυμο, όπως εσείς κάνατε ή συγκαλύψατε όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς πάγια τακτική ήταν να γίνεται εφάμαξη των 10 για ενίσχυση ενός. Με ονοματεπώνυμο όπως Τσουκάτος, Τσοχατζόπουλος, Παπαντονίου. Στις περιπτώσεις της Ζήμενς, της Νοβάρτης και στα λοιπά όρια διαφθοράς των εξοπλιστικών, της υγείας και του φαρμάκου. Επανερχόμενος όμως στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχοντα και την καρά τη τιμή να προείσταμε, θέλω να πω ότι παρουσιάζει αύξηση αποδοχές περί του 6,5% ή 138 εκατομμύρια σε σχέση με αυτές του έτους του 2018, λόγω κυρίως της αύξησης των εργοδοτικών εισφορών του κράτους ως εργοδότη υπερεύκα για το προσωπικό που υπάγονται στο ιδιωτικό καθεστώς του Δημοσίου ως 31 Δεκεμβρίου. Τα κονδύλια για λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 4,15% ή κατά 20 εκατομμύρια, η οποία αποσκοπεί κυρίως την αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους καυσίμου. Οι πιστώσεις για εξοπλιστικά προγράμματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 20 εκατομμύρια ή περί το 4% σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Συνολικά, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έτους 19 είναι αυξημένος σε σχέση με το τρέχον έτος κατά 5,67% ή κατά 178 εκατομμύρια τρέχουσες τιμές. Θα ήθελα να πω ότι αυτά όλα αποτυπώνονται στα συναισθήματα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και θα μπορούσα να μιλάω αρκετές ώρες για το ποιο είναι αυτό το ηθικό των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Θα ήθελα να πω ότι παράλληλα με τα αναδρομικά τα οποία δόθηκαν και καλύψαμε αυτά τα οποία εκλάμψαν από τις τσέπες των εστόλων, καταφέραμε να εξυγχρονίσουμε στρατιωτικά νοσοκομεία, να προχωρήσουμε σε συνάψεις συμφωνιών
για τη στήριξη όλων των οπλικών συστημάτων. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι όλα αυτά οφείλονται στην πραγματική θυσία των στελεχών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς ποτέ να έχουν αφήσει πίσω τη σκέψη ότι υπηρετούν το εθνικό συμφέρον και την πατρίδα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες όμως είχαμε την ευθύνη και των Υπουργείων Τουρισμού, όπου η Έλληνα κοντουρά με τη στρατηγική και συγκεκριμένο σχέδιο σε έως τετραετίας αύξησαμε πάνω από 35% τον εισερχόμενο τουρισμό την περίοδο 2015-2018. Με τίσιους αριθμούς ανάπτυξης, διπλάσιους του μέσου όρου ανάπτυξης. Κατακτήσαμε την Ελλάδα πρωταθλήτρια στον παγκόσμιο τουρισμό. Πετύχαμε συνεχή ρεκόρ αύξηση των 9 εκατομμυρίων και πλέον διεθνών επισκεπτών σε απόλυτα νούμερα στην τετραετία. Το 2018 είναι η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού, με αυξήσεις που θα αγγίξουν τα 33 εκατομμύρια μαζί με την κρουαζιέρα και σχεδόν 2 δις επιπλέον σε έσοδα σχέση με το 2017. Η Μαρία Κόλλια, σαν υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ξανέβαλε τη Μακεδονία και τη Θράκη στο επίκεντρο των εθνών εξελίξεων. Απελευθέρωσε μέσω του επενδυτικού νόμου κεφάλαια προς επιχειρήσεις Βορείου Ελλάδος. Από το γραφείο περάσανε θεσμικοί και επιχειρηματικοί αντιπρόσωποι, με αποκορύφωμα να είναι η Κίνα πέρσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέτος οι φιλοξενούμενες χώρες. Έδωσε όθηση στην οικονομική ανάπτυξη Βορείου Ελλάδος και με τροπολογία της ΙΔΕΘΕ λειτουργεί πλέον με κριτήρια ιδιωτικού δικαίου. Ξεκίνησε το πρόγραμμα καταγραφής των μνημείων του Αγίου Όρους και κυρίως ανοίξαμε την πόρτα της Ελλάδος στους Έλληνες πομάκους που είχαν μείνει στην απομόνωση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα μιλήσω για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ή για την εκπροσώπηση της Μακεδονίας και της Θράκης πλέον σε κάθε Υπουργείο. Ο Βασίλης Κόκαλης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, καταφέραμε τον αγρότη να παίρνει τα λεφτά του στην ώρα του, προγραμματιζόμενα χωρίς πρόστιμα και καταλογισμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθιερώθηκε άμεση καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων και αποτελεσματική χρήση, ώστε να υπηρετούν στοχευμένες πολιτικές ανακλάδους και προϊόν. Δόθηκε ανακούφιση στο τεράστιο πρόγραμμα των δανειακών υποχρεώσεων του αγροτικού χώρου. Η ρύθμιση των οφειλών περιλαμβάνει 120% διαγραφή των τόκων υπερημερίες των δανείων, διαγραφή προστήμων και προσαυξήσεων του δημοσίου, αποπληρωμή σε 120 δόσεις και διαγραφή του κεφαλαίου σε 60%. Προωθούμε απόβαση αύξηση των παραβολών για τις άδειες χρήσης γεωργικών φαρμάκων, με σύμφωνη γνώμη των εταιριών, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Κίνητρα για την οργάνωση παραγωγής μεταποίησης σε νέες καλλιέργειες. Ο Νίκος ο Μαυραγάνης στις υποδομές έκανε τον περίφημο νόμο μαζί, βεβαίως με τον Υπουργό και συνεργασία με τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, για τον έλεγχο των αυθαιρεσίας των εταιριών που δούσαν παράνομα στον χώρο του ταξί. Έγινε πρωτοποριακή πρόταση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για καταπολέμηση του λαθρεμπορίου της νόδευσης καυσίμων, με έλεγχο διασταύρωση χρηματορών για την αγορά και την πώληση καυσίμων μέσω παρατροποιημένων αλγορίθμων. Μειώθηκαν κατά 30% τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα μέσω της ανθρωπιστικής παρέμβασης των ΚΟΚ. Και επιτέλους μπήκε το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία μετά από το αποτέλεσμα της, αν θυμάμαι καλά, το 96. Της Διακομματικής Επιτροπής που το είχε προτείνει. Έγινε πάταξη του λαθρεμπορίου και κυκλοποίηση του έργου των μεταφορέων. Φορολογική απαλλαγή των ιδιοκτών απολεσθέντων και καταστρεμμένων οχημάτων και βεβαίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς βλέπουμε για πρώτη φορά να πληρώνονται εισιτήρια. Η Μαρία Χρυσοβελώνη, ως Υφυπουργός Εσωτερικών, προχωρεί την ολοκληρωμένη πολιτική στην ισότητα φύλων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Και εκατόμοι διαβουλεύσεων έχουν υπογραφεί συμφωνίες με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ για τον νέο τρόπο συνεργασίας μεταξύ των κρατικών δομών για την ισότητα των φύλων και των νέων θεσμοθετημένων δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών ισότητος. Βρίσκονται σε εξέλιξη η καμπάνια ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα η Ελλάδα παίρνει τον πρώτο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της ισότητας των φύλων. Και ο Κώστας Ζουράρης, σαν υφυπουργός παιδείας, προχώρησε στις κανονιστικές εκείνες διατάξεις για την ξενόγλωση, για την ελληνόφωνη εκπαίδευση στο εξωτερικό, με τροπολογίες και με πρωτοβουλίες πολιτικές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν είχαμε αποχωρήσει τον Ιούνιο του 2017, του 2018, δεν θα είχε ολοκληρωθεί κανένα από τα παραπάνω βήματα. Κάντε ησυχία σας. Ναι, κύριε Κυριακίδη, λέγατε ψέματα στους συνδικαλιστές αστυνομίας ότι δεν θα πάρουν ποτέ τα αναδρομικά. Ποτέ! Ποτέ! Δεν σας άρεσε,
Θέλατε να παίζει κυβέρνηση. Θέλατε να παίζει κυβέρνηση. Εξαπάτησες προσωπικά τους αστυνομικούς. Εξαπάτησες τους αστυνομικούς. Τους έκλεψες τα χρήματα. Και ήθελες να παίζει κυβέρνηση το 18. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η απάτη. Έτσι θέλατε να πέσει η κυβέρνηση το 18 για να μην προλάβουμε να είμαστε σήμερα στη συζήτηση αυτού του προϋπολογισμού. Παρακαλώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας παρακαλώ. Δεν θα θέλατε να πιστωθεί αυτή η κυβέρνηση την επιτυχία. Και προσπαθήσατε και προσπαθείτε με ανήθικα τεχνάσματα να μαυρώσετε την προσφορά στον τόπο. Πότε ακριβώς, ποια θυμάστε, καταθέσατε την πρόταση της πιστείας. Θα σας πω. Την επόμενη ώρα της υπερψήφισης των προϋπαιτουμένων. Λίγες μόλις ημέρες πριν την έγκριση από τους Ευρωπαίους εταίρους του τελευταίου πολυνομοσχεδίου, το οποίο και ενέκρινε την έκθεση της χώρας από την αυστηρή επιτροπία. Πότε ακριβώς επιλέξατε να καταθέσετε πρώτη εισπιτεία? Γιατί το κάνατε, για τις πρέσπες? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Διότι δεν θέλατε να πιστωθεί η κυβέρνηση αυτή την επιτυχία. Και αποφασίσατε να προχωρήσετε σε ένα πολιτικό τέχνασμα, ένα προσανατολισμό της κοινή νόμη με απορφή τις πρέσπες. Πείτε στον ελληνικό λαό, είστε υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας, ναι ή όχι? Είναι ή όχι, κυρία Μπακογιάννη, ο εμπνευστής του τίτλου Βόρεια Μακεδονία? Ακούστε, δεν θα σας επιτρέψουμε να σπείρετε διχόνοια και ανασφάλεια και φόβο, όπως κάνατε κατά χώρο στο παρελθόν. Προτιμήσατε να διχάσετε τον ελληνικό λαό και να τον παραπληροφορήσετε προκειμένου να αλλάξετε την πολιτική ατζέντα. Ποιος άραγε πιστεύει ο τερματισμός της Ευρωπαϊκής Μνημονίων θα μπορούσε να ανακληθεί? Κάντε ησυχία. Ουδής. Το σχέδιο της οικονομικής ανάτασης είχε ήδη δρομολογηθεί και δεν αντέχατε πολιτικά αυτή την εξέλιξη. Δεν αντέχατε τη θετική για τον τόπο απόφαση, την οποία δεν ήσασταν εσείς πρωταγωνιστές, αλλά οι άλλοι. Εμείς ήμασταν οι πρωταγωνιστές. Και ήταν τότε η στιγμή που αρκετοί πρόθυμοι να συγκυβερνήσουν περίμεναν στη γωνία. Αρκεί βέβαια να έβγαιναν από τη μέση οι ανεξάρτητοι Έλληνες για να πέφτει η κυβέρνηση. Θέλατε να αποχωρήσουμε πριν δρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας. Δεν αντέχατε να βλέπετε την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας έντυπης συνεργασίας προς όφελος του τόπου να παίρνει σάρκα και οστά. Γι' αυτό προκαλέσατε την κοινή γνώμη. Γι' αυτό συσκοτήσατε την αλήθεια. Και τα καταφέρατε σε έναν βαθμό. Εμείς οι ανεξάρτητες πληρώσαμε τη μάχη μας αυτή. Και είχαμε και απώλειες. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχαμε υπομονή, δοκιμάσαμε τις αντοχές μας. Αποδεχθήκαμε πως είμαστε ακόμη δυνατοί και τα οικονομικά γεγονότα μας δικαιώνουν, διότι παραμείναμε στο τιμόνι της χώρας συγκυβερνώντας με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν το αφήσαμε σε κανέναν την ευκαιρία να καπηλευθεί τις δικές μας πολιτικές θυσίες, το δικό μας αγώνα, προκειμένου να φτάσουμε σήμερα στη σύνταξη και υπερψήφιση του πρώτου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού της χώρας. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο που ένα μεγάλο μέρος της αποστολής μας έχει ολοκληρωθεί, τουλάχιστον ως το οικονομικό σκέλος. Όταν θα έρθει το εθνικό θέμα, θα δούμε ποιος θα πάρει η εθνική θέση και θα δούμε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Εμείς εδώ είμαστε και ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει. Αλλά ακούστε να δείτε. Λέγατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες θα μετατρέψουν τον τόπο σε Βενεζουέλα. Εγώ ένα έχω να πω στον ελληνικό λαό κλείνοντας. Αν αναλάβει η σημερινή Νέα Δημοκρατία την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου με τα στελέχη της ακροδεξιάς που έχετε μαζέψει μέσα και μετατρέποντας ένα κόμμα δημοκρατικό σε πολιτικό βραχείο εγκληματικής οργάνωσης, το σίγουρο είναι ότι δεν θα κάνετε Ελλάδα Βενεζουέλα, αλλά θα την κάνετε σίγουρα Κολομβία. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, κύριε Δημασχάκη.